θα ξέρετε και ένα άλλο πράγμα, το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Μπροστά στα γραφεία έχουμε ένα πίνακα ανακοινώσεων στο καζόν. Δεν πάει να δει κανένας. Έρχονται από το χημείο το κράτος και παίρνουν δείγματα. Δεν γνωρίζουν ότι εδώ μέσα εμείς έχουμε κάνει τέτοια δουλειά που δεν πέφτουν ελλείμματα, έχουμε αποχέτευση στο τελευταίο σημείο κάτω και από εκεί μπαίνουν στο κεντρικό αγωγό. Δεν μπαίνει στη θάλασσα ούτε οι ντουζέρες που έχουμε χρησιμοποιούμε, δεν μπαίνουν τίποτα στη θάλασσα. Μπορούν να δουν κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν το περάζουμε, υπάρχει ένας σωλήνας που ήταν από παλιά, από την ντουζέρα που πήγαινε μέσα. Με την άμμο, μπες, έχει βολώσει και δεν χρησιμοποιείται πια. Ναι. Δεν ξέρω, εσείς σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου βρείτε, να γυρίσετε, να κάνετε μια βόλτα σε όλη την παραλία και να μου βρείτε κάτι και να μου πείτε ότι εδώ είναι βρώμικο, ότι εκεί έχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, κάντε μια βόλτα, δεν θέλω να πω και αυτό που σας είπα με το θέμα του τι κάνουμε εδώ, τι παρέχουμε, γιατί μπορώ να σου το πω αφού κλείσετε την κάμερα, γιατί θα μαζευτεί όλη η Ελλάδα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποια θέματα όλο τον κόσμο. Κάτι άλλο που είχα δει, μια έρευνα που είχα δει στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν νομίζω το 8 ή πιο πριν, μπορεί και πιο πριν. Από δειγματοληψία του χημείου είχε βγει ακατάλληλη παραλία και είχε γενικά όλες τις παραλίες εδώ πέρα και είχε βγει μόνο η Μπάτης ότι ήταν, μόνο Μπάτης ότι ήταν καθαρή. Έχω την εντύπωση ότι κάνετε ένα λάθος. Εδώ η παραλία με το δίπλα που είναι δίπλα από εμάς είναι το Άμος, η παραλία το Άμος. Έβγαζε αυτός που το έγραφε, έβγαζε την παραλία το Άμος σε διάφορα στοιχεία, τα έβγαζε καθαρά και εμάς δεν είναι καθαρά. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα, όχι εσείς και όσοι μας ακούνε. Η παραλία εδώ που έρχεται από το χημείο του κράτους και παίρνει δείγματα από τρία σημεία. Θέλω να πάρετε τα στοιχεία αυτά και να τα συγκρίνετε. Με όποια παραλία θέλετε, τον Αστέρα της Βουλιαγμένης που βλέπετε και πάτε και βλέπετε χλίδα απ' έξω εξωτερικά, πράγματι είναι μακράν από εμάς στο θέμα του εξωτερικού. Γιατί έχουν ζεστά μπάνια, έχουν κομμωτήρια, δεν ξέρω τι έχουν μέσα εκεί. Από θέμα θάλασσας, λόγω της το συγκεκριμένο που λέμε Βουλιαγμένη, κάνει κόλπο και μέσα, ό,τι μπαίνει μέσα παραμένει. Εμείς είμαστε, ο χώρος μας είναι ανοιχτός και η θάλασσα είναι, όσοι ξέρουνε και έρχονται εδώ λένε, η ψαρού της Μυκόνου για να το γνωρίζετε. Δηλαδή είναι πεντακάθαρη η παραλία από πρώτη. Η παραλία είναι πεντακάθαρη. Μερικές φορές, γιατί βγάζουνε, όταν φεύγουν τα σκάφη από τον άλυμο, πετάνε κάποια από αυτό, είναι έγκλημα, τα οποία προλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές στα δίχτυα. Να βγάζουμε, αν έχει κύμα, θα περάσουν οπωσδήποτε και πάνω από τα δίχτυα και από κάτω. Γιατί όπως σας είπα δεν είναι μέχρι το πάντο τα δίχτυα, μέχρι τέρμα, μέχρι το βυθό. Είναι όσο είναι πάνω, άλλο τόσο είναι και κάτω. Και μπαίνουμε και καθαρίζουμε. Σαν άνθρωπος πιστεύετε, γιατί επειδή μου θίξατε και το θέμα πριν της βούλας, όλα αυτά, κομμωτήρια, μαγαζάκια χρειάζονται μέσα σε μια παραλία? Μήπως πάει να γίνει λίγο μόδα, ας πούμε, εκεί πέρα? Όχι. Το θέμα. Δουλεύετε και έχετε μία ώρα από τη δουλειά σας, έρθετε να κάνετε το μπάνιο. Θέλετε να φύγετε μετά από εδώ, να ντυθείτε, να κάνετε το μπάνιο σας, να φτιαχτείτε και να φύγετε. Δεν είναι μόδα το να έχεις αυτό το πράγμα. Μπορούσαμε να έχουμε και να κάνουν υπριβέ μασάζ, που δεν χρειάζεται. Έρχονται οι Ιαπωνέζοι, και όχι οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι, και έρχονται πριν να ανοίξουμε την παραλία, όλη την ημέρα κάνουν μασάζ. Και όταν ξεκινάει η σεζόν τους απογορεύουμε να μπουν μέσα και φεύγουν και πάνε στα νησιά. Αλλά όλα αυτά που είναι εδώ μέσα, δηλαδή θέλεις να πάρεις κάποιο περιοδικό, θέλεις ένα τηλιακό, θέλεις το μαγιό σου, έρχεσαι για βόλτα και λες θέλω να κάνω μπάνιο και δεν έχεις μαγιό. Έχουμε το μαγαζί μέσα που πουλάει μαγιό, αντιλιακά, καπέλα, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε και να βρείτε τα πάντα, γι' αυτό σας λέω ότι εδώ μέσα είναι ο παράδεισος.